κυρίε και κύριοι, η Κατερίνα Ζαρίφη. Γεννό. Μουσικέ δεν βάζετε εδώ. Τι είμαστε, παιδί μου, εδώ Τι να βάλουμε χειροκρότημα. Τι χειροκρότημα, τι είναι αυτό. Επεισόδιο στο πλατό. <laughs> να σου ε, πω, Peter, μου elle. το έκανε ο Δοζαρίφη την εκπομπή μου. Τι να κάνω, Για να κατίνα. ρεμίσουμε λιγάκι εδώ πέρα Μα να κάνουμε. Μα δεν μπορώ με το after dark, έβαλα τι μπιτζάμε <laughs> Τι με σηκώσετε τη γριά, τι δύο ώρε, αγάπη μου. <laughs> 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 να έρθω για <και> εκπομπή. <laughs> λοιπόν, Ωραία, τσάρα μου, καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα, να κάτσω. Να κάτσε εδώ. Πού πα, μωρέ από εκεί μπροστά τη κάρτα. Έπρεπε να δείξει το ρούχο, είναι πουλιτάρι. Συγγνώμη. Α, δεν τραβά καρέκλε. Τζάμπα η χαρά. Τι θέλει, τράβα, ρε. Καθίστε. Ευχαριστώ. Ούτε στη Γερμανού δεν το έχω κάνει αυτό. Αλήθεια! Ναι, ούτε στη Βανβή. Ούτε. Ούτε. Τούρμπο θα γίνουν οι φιλινάδε, Χριστέ μου. Πε μου, σε παρακαλώ, πώ γίνεται να είσαι. Φι... Και ξεκινάω συνέντευξη. Πε μου, ό,τι θε. Πώ τι έχει όλε αυτέ τι φιλινάδε και τι. Όχι απλά. Και λένε, Ο Θέμη είναι η οικογένεια, ο Θέμη είναι η οικογένεια. Σε πόσε οικογένειε. Εντάξει, είσαι. είσαι λίγο υπερβολική, ισχύει. Ισχύει, αγόρι μου, ισχύει. Ισχύει, δεν υπερβαλλεί. Πώ τι κουλαντρίζει όλε Έλα, παιδί μου, δεν ισχύει τώρα αυτό κι εσύ. Εντάξει, με την Αταλία τώρα ειδικά που ανέφερε. Με την Αταλία. μένουμε και μαζί, δηλαδή μένουμε δίπλα-δίπλα. Βάλ το σούπερ. Με την ήρθες μην... εδώ για να κάνεις εκπομπή. Ε, τι θα κάνω εγώ νομίζεις. Παραία μου. Η οδό Ζαρίφ έχει έρθει στο αυτή ανταρκανονικά. Βεβαίως, Βεβαίω, Πώς είσαι. Είμαι καλά, νομίζω αυτό. Και εγώ το νομίζω τρόπο. ότι είσαι καλά. Είμαι καλά. Το νομίζω πάντα το βάζω. Νομίζω, καλά, για όλε μα που το νομίζω, νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ καλά. Πολύ. Έχω περάσει μία από τι ωραιότερε σεζόν που είχα ποτέ στην τηλεόραση. Έχω περάσει όχι ήρεμα από την άποψη ότι αυτή η σεζόν ούτω ή άλλω ήταν καβοντόρο. Γιατί τη μία μέρα έβλεπε, ξέρω εγώ, 3% λίγε, γιατί με θέλουν την άλλη μέρα 12, γιατί με θέλουν την άλλη μέρα ένα. Γιατί, τι του είπα, στην Οδό Ζαρίφη, εμεί ξεκινήσαμε κάτι διαφορετικό. Ε, θέλαμε να μπλέξουμε μυθοπλασία μαζί με εκπομπή. Δεν είναι ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε, γιατί μου λένε καλή, γιατί τα Είναι η δυσκολία του να το κάνει αυτό το πράγμα και να προσαρμόσει κάποια νέα στοιχεία. Εγώ θεωρώ και. Μαθαπλασία, έχει... λε επειδή έχουμε κάποιου χαρακτήρε. Ναι, και θέλαμε να κάνουμε κάποια σκετσάκια σε σχέση με την επικαιρότητα στην αρχή. Που σημαίνει ότι έπρεπε κάθε μέρα να μαθαίνει κείμενο ο κόσμο. και άνθρωποι οι οποίοι είναι αμυγό δημοσιογράφοι. Δηλαδή, εντάξει, ο Αντώνη ο Παπαηλία που κάνει τη γεγιά mm -hmm. είναι ηθοποιό. Η Άννα έχει σπουδάσει ηθοποιό η Ζερδέλη, αλλά είναι δημοσιογράφο. Οπότε καταλαβαίνει ότι όλο αυτό ξένησε στην αρχή. Κάναμε αμπόρτ αυτό το σχέδιο και το τώρα είμαστε, το αφήσαμε. Νομίζω ότι πάλι κάνουμε τη διαφορά σε κάτι στην όδο Ζαρίφη. Ότι το πάμε πιο χαλαρά. Δεν είμαστε η εκπομπή που θα κάνουμε αυτό το γκόσιπ, ξέρεις του, να κυνηγιόμαστε, να έχουμε την τελευταία λέξη της είδηση χαλαρά, πιο παρείστικα. Και βέβαια έχουμε και ένα κομμάτι το αντιδελτίο που είναι η δική μου η τρέλα, που είναι το σχόλιο της επικαιρότητα σαν... Ένα τρελό δελτίο, τέλο πάντων, με μουσικές, με τα πάντα όλα. Είσαι ευχαριστημένη? Πολύ. Πολύ. Είναι, θεωρώ, από τις πιο δημιουργικές μου χρονιές και αυτό που μου αρέσει είναι ότι ζήσαμε μία χρονιά ήρεμη, Θέμη, που ξέρεις ότι στην τηλεόραση μία ήρεμη χρονιά κρατάει, κρατάει για δέκα χρόνια. Είναι σαν κάρμα. Ε, δεν έχουμε αυτό το καυγά τη προετοιμασία ή να έχουμε καυγάδε στα παρασκήνια, Είμαστε cool. Super, είμαστε super. cool. Είμαστε ωραία. Ξέρουμε καθόλου τι θα γίνει του χρόνου ή είναι ακόμα νωρί. Όχι. Ε, ο Κοκλόνης δεν είπε τίποτα. Ε. Είναι μεγάλη τύχη να δουλεύει με τον Νίκο. Ο Νίκο είναι σαν στην τηλεόραση, σαν το παιδί που μπαίνει στο ζαχαροπλαστείο και, του λέ, και λέει: Θέλω αυτή την τετραόρφη τούρτα. Βρε, δεν μπορούμε να την κάνουμε. Τι... Όχι, θα την κάνουμε. Και θεωρώ ότι είναι ωραίο να δουλεύει με έναν άνθρωπο με όραμα που δεν κολώνει. Του λε: Ρε Νίκο, μήπω να φέρναμε. Ναι, καλέ, ένα ελικόπτερο. Παίρνει, ξέρω εγώ. Ναι, έλα, φέρνει το ελικόπτερο να τον πετάξουμε από πάνω. Σαν ανθρωπιστική βοήθεια. Έτοιμο. Και σε πετάει. Και είναι ευλογία αυτό το πράγμα. Ναι, είναι και φίλο μου χρόνια. Ε, τώρα Μεγάλη για το... υπόθεση να είσαι ξέρει με έναν άνθρωπο με τον οποίο ναι. να είστε και φίλοι και να γνωρίζετε και να έχει μια και να έχει υπάρξει φίλο χωρί να έχει επαγγελματική σχέση. Έτσι. Ο, Ο Παντελή μα. Παντελή, τι είχα πει. Ο Παντελή τη Φινλάνδια. Τη Φινλάνδια, τη αγαπημένη Βότκα Φινλάνδια. Ακριβώ. Τι πιέμε. έχουμε, Παντελή μου σήμερα. Σήμερα έχουμε για ακόμη μια φορά μια καλοκαιρινή επιλογή. Ωραία. Το Rose Spring. Το οποίο ε, έχει γεύσει μαύρο μουρο και τριάντάφιλο. Ε. Με, με βάση τη Φινλάνδια Βότκα. Και είναι ένα Κοκτέιλ το οποίο έχει χαμηλό βαθμό αλκοόλ. Τέλεια, σούπερ. Oh, δροσιστικό πολύ και, και, και πολύ καλοκαιρινό. Αμπάλα. Ωραίο, το θέλουμε. Πάμε να το ετοιμάσω και έρχομαι. θέλουμε, λέει Παντελή. θέλουμε, Παντελή. Εννοείται. Yeah. Τι? Ωραίο. Το, μου το σου, σου καλάρεσαι, ε. Όχι, δεν είναι μου καλάρεσαι. Για μένα έχω τόσε φίλε ελεύθερε. Εσύ τι, δεν είσαι ελεύθερη. Εγώ δεν είμαι πολύ ελεύθερη αυτό τον καιρό. Είσαι, δεν είσαι πολύ ή δεν είσαι λίγο. Είμαι πολύ ορκημένη. Ελεύθερη πολιορκημένη. Ελεύθερη λίγο. πολιορκημένη. Ξέρω πολλούς εδώ πέρα που σε πολιορκούνε παρόλα αυτά. Θα έρθω λίγο πιο μετά. Τι, κοκκίτη, έχει από το 60 να εμφανιστεί. Ακούω βιχά και αδιάφορα, θα σε ξεψαχνίσω λίγο. Κόψω εγώ τι Ναι, ναι, ναι. <σχ> θα σε ξεψαχνίσω μετά. <σχ> Κοριτσάρα μου. Θα, θα, αγαπώ, θα σε πάω, <σχ> θα σε πάω σε κάτι άλλο, <σχ> <σχ> Γιατί εντυπωσιάστηκα πάρα πάρα πολύ. Όταν σε είδα στο θέατρο, αλλά πρώτα θα απολαύσουμε. Έτοιμα <σχ> τα κορίτσια. <σχ> έχει και λουλούδι μέσα. Για σένα, το λουλούδι στο λουλούδι. Το λουλούδι στο λουλούδι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην υγεία σα, καλή απόλυτη. Λουλου... Ευχαριστούμε πολύ. Καθόλου παλιακό. Το λουλούδι στο λουλούδι. Το λουλούδι, κορίτσι μου, στην υγεία σου. Για να δούμε. Άντε μα. Ωραίο. Καλό το φίλο, έφαγα. Ε. Κοιτάξτε εδώ. Παντελή, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Πάρα πολύ ελαφρύ. Καλοκαιρινό. Παντελή, τώρα που φεύγα το φίλο δεν πειράζει, ε. Όχι, όχι καθόλου. Θα φάνει σε λίγο. Να προλάβουμε, να να κάνουμε το ξομολογητήριο, μετά κάνω τι θε. Τα βλέπετε, είναι άνθρωπο πάνω απ' όλα. Γι' αυτό τον αγαπάνε όλε όλα είναι ψυχή ρε το παιδί. Κοριτσάρα μου, να σου πω κάτι. Ναι. Όταν σε είδα στο θέατρο πρώτη φορά, χωρί πλάκα, νομίζω ότι σε πήρα και τηλέφωνο, ίσως θέλει να με. Ναι, μου είχα στείλει μήνυμα. Τι παίζει, πραγματικά. Ήσουν ηθοποιό. Ναι. Δεν ήσουν α, μία παρουσιάστρια που το πάλευε. Ήσουν ηθοποιό. Ε, ε, πραγματικά ήταν μία εσωτερική ανάγκη 40 χρόνων στα γενέθλιά μου είπα τι δεν έχεις κάνει και τι... που το έχει και σε τρώει μέσα σαράκι, την υποκριτική. Εντελώς λοιπόν τυχαία και καρμικά με παίρνει τηλέφωνο η Ζωή Λάσκαρη. <laughs> ε, έλα αγαπη μου η Ζωή Λάσκαρη. <laughs> Λέω, <"Τιώς?" laughs> Καλά, σίγουρα γνωριζόσασταν ή... Από δε... τα πλατό και μου έλεγε, είσαι κομίκα, έλα στο θέατρο παιδάκι Και μου λέει, ε, λοιπόν, του χρόνου θα είσαι στην παραστασή μου. Παθαίνω εγώ ένα σοκ, γιατί ήταν τόσο καρμικό το... Τη είχε πει κάτι ή ήξερε ότι να ασχοληθεί. όχι. <laughs> όχι. Εγώ το είχα πει απλά μέσα μου και είπα ότι τώρα θα ασχοληθεί με την υποκριτική γιατί μη σου μείνει αυτό που λέγανε οι παλιοί, μη μείνει αιτία. Μη σου ναι. μείνει αιτία. Ε, ξεκινάμε λοιπόν τι πρόοδε. Είναι το καλοκαίρι που χάνεται τη ζωή. Και αυτό είναι και το μεγάλο μου σαράκι στην υποκριτική, mm. ότι δεν πρόλαβε ποτέ Μην να με δει. Να ναι, Και από εκεί και πέρα άρχισε το πράγμα να παίρνει μία ροή με το απόλυτο, α πούμε, που ήρθε και με είδο ο Ρέπας, με τον Παπαθανασίου το απόλυτο σενάριο όνειρο για μένα να παίξω ρέπα Παπαδανασίου. Και από εκεί ξεκίνησε η συνεργασία με τον Μιχάλη και τον Θανάση, που και φέτο να σου πω ότι ήταν να είμαι στο Σύρια η κατάρα τη Τζέλα Δελαφράγκα. Μου είχαν γράψει ένα διπλό ρόλο καταπληκτικό. Και λόγω χρόνου. Ήτανε, είχα προλάβει και είχα κλείσει την οδό ε... Δεν μπορεί να το συνδυάσει, ε. Τι γινόταν να το συνδυάσω, γιατί... γιατί τα παιδιά κάνουν κάτι γυρίσματα εξωπραγματικά. Και αυτό... να πούμε κιόλα, όσοι δεν το ξέρετε, ε, ότι η Κατερίνα μα είναι καθημερινά, κάνει ραδιόφωνο στο My Radio. Έτσι. Ή άλλη τρέλα. Ποια, ποια ώρα είσαι, Είμαι 6'8. 6'8, οκ. Όλα αυτά σε ζωντανή ροή, έτσι. Συγγνώμη, είναι δηλαδή... αυτό δηλαδή... είναι ζωντανή ο Ζαρή, οπότε καταλαβαίνετε. Στο τέλο δεν θα είναι ζωντανή η Ζαρήφη, η ίδια, Έλα, αλλά σταματά. δεν έχει νόημα. Είσαι... Η σχέτη Ζαρήφη ή οδό. Η σχέτη Ζαρήφη. Αχ, γιατί θα σα κρατήσω εγώ ζωντανή. Τι τούτο. Μα τι ωραία μα φτιάχνει κάθε φορά. Σκουπίλα, θέμε. Λοιπόν, ζυμαρικό, σήμερα είναι ζυμαρικό. ζυμαρικό, θα φάμε καλά. Η ποσότητα, βλέπω, είναι ό,τι ε, πρέπει. Είναι, είναι μπαμπάτζι. Τι είναι αυτά, είναι κοχίλια. Είναι κοχίλια, είναι λίγο μεγάλο, οπότε μπορεί να χρειαστείτε και μαχαιράκι. Ξηλιά. Με, Καλή, εμεί θα το κλαρώ. Πώ μα βλέπει, θα τα καταβροχθήσουμε, <laughs> να για πε. Σάλτσα ντομάτα, φρέσκο σπανάκι, ανθότυρο και γραβιέρα με φύλλα κόρδου. Γραβιέρα με φύλλα κόρδου. Αμέ. Πώς είναι, είναι infused είναι. μέσα στη γραβιέρα. Τα βάλε σε εσύ δηλαδή τα χρήματα. Όχι, είναι έτοιμη. Είναι, είναι ελληνικό προϊόν, προϊόν φανταστικό τι και σημαντικό. Έλληνικό προϊόν. Ελληνικό ελληνικό. προϊόν Α, δικό μα ντόπιο και έχει μέσα φύλλα σκόρδο. Και αυτά εδώ τι είναι. Κουκουνάρι. Τα κουκουνάράκια. Κουκουνάρι, ωραία. Πό, πό. γίνει δουλίτσα, μπράβο, κοριτσάκι. Θα το δούμε Καλή. αυτό μετά, έτσι να το φτιάχνει. Φυσικά. Ελπίδα χρυστιρά μορφούλη, κυρίε και κύριοι. Στο θέατρο, έμαθα τι θα πει να ξεγυμνώνεσαι γιατί εκεί δεν έχει άλλα εκφραστικά μέσα. Είσαι εσύ πάνω στη σκηνή, σε κοιτάει ο άλλο από κάτω. Τη μία μέρα λε ένα αστείο, πέφτει το θέατρο. Την άλλη μέρα το λε το ίδιο, με ένα δευτερόλεπτο α πούμε παύση. Και. Δεν γελάει κανεί. Είναι απίστευτο στο θέατρο πόσο παίζει το, 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 timing. Δεν πρέπει να αλλάζει τίποτα. Και είναι απίστευτο σου λέω με την ίδια τάκα να λιποθυμάει το θέατρο και με την ίδια τάκα να μην κουνιέται φίλο. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν θα το αφήσει με τίποτα ενώ την υποκριτική. Θα την κάνει παράλληλα με τα Και το λέω γιατί εντάξει, η απόλυτη δοκιμασία για μένα ήταν το cave woman. Δηλαδή, μόνο σου πάνω σε μία σκηνή, mm. μία ώρα και δέκα λεπτά, flip φλικ-φλακ, χοροπίδαγα σε καναπέδε, έκανα τον άντρα, έκανα τον παπά. 15 ρόλου που αλλάζει. Δύσκολο το πολύ. Και όταν είδα 200 άτομα να με παρακολουθούν, λέω, οπ! κάτι γίνεται εδώ. Σου άρεσε. Μ' άρεσε πολύ. Ε, ακόμα λέω σαν ηθοποιό, αλλά πέτυχα προχτέ το Ρένο Χαρλαμπίδη και μου λέει ένα πράγμα με εκνευρίζει αυτά που λε. Δε, δεν λε ότι είσαι ηθοποιό. Τελείωσε, μου λέει αυτό. Έχει γράψει. Μπορώ να καταλάβω γιατί το λε, γιατί στην ουσία δεν έχει αφήσει ούτε το ραδιόφωνο την τηλεόραση. Οπότε τάξει όλα σε μια ισορροπία, υποθέτω. Ναι, βέβαια. όταν κάποιο με ρωτήσει τι δουλειά κάνει εσύ, κουκλά μου, θα τη πω ραδιοφωνατζού. Ραδιόφωνο, ε. Ραδιόφωνο. Είναι η δουλειά που έχω ξεκινήσει τα περισσότερα χρόνια. Είναι η δουλειά που αν κάποιος μου πει μπορείς να με συμβουλέψεις, μπορώ να μιλήσω ε, και πιστεύω ότι το ραδιόφωνο ό,τι και να γίνει είναι η κατσαρίδα των ΜΜΕ. Όντω, πιστεύεις ότι είσαι ραδιοφωνατζού πιο πολύ, το βασικό σου. Είμαι ξεκάθαρα ραδιοφωνατζού, είναι ο πιο πιστός σύντροφος μου, είναι ο γάμος μου το ραδιόφωνο και τα υπόλοιπα είναι τα γκομενηλίκια μου, mm. η τηλεόραση υποκριτική. Όταν είχα ξεκινήσει ραδιόφωνο, δε ήταν η εποχή που δεν μα βλέπανε. Δεν ξέρανε ποιοι είμαστε. Ναι, τώρα, αυτό ήθελα να σου πω ότι τώρα, βέβαια, εσύ ή και εγώ ή και κάποιο άλλο ναι, που ναι. κάνει τηλεόραση ξέρουν ποια είσαι. Ναι. Οπότε στην ουσία ακούν τη φωνή, αλλά όταν ακούνε στο μικρόφωνο κοντά τη Κατρίνα Ζαρύμπη, ναι. υπάρχει εικόνα. Ενώ υπάρχει εικόνα. σε άλλε περιπτώσει δεν ξέρουν. Όταν ξεκίνησα, είχα τα περισσότερα. Επειδή έκανε και βραδινή εκπομπή, ε, μου στέλνανε διάφοροι πολύ αγαπημένοι ταλικά να πω τα. Μνηστήρε και νταλί... πολύ ταλικά είχα. Ε, σε φαντάζομαι να παίζει ξανθιές σου μπουκλέ και να κοιτάζει. Αποκλείεται. Το... Ε... Αποκλείεται να σου έστελναν για ξανθέ μπουκλέ. Καλά, καλά, δεν το συζητώ. Μου λέγανε παίξε τι ξανθιές σου μπουκλέ. Πήγα με τα δηλαδή γαλάζια σου μάτια το μικρόφωνο και κάνε μια αφιέρωση και τέτοια. Τι, ε... τι ακροατέ ήταν αυτοί? Τι ξέρω, εγώ εντωμεταξύ τότε ήμουν. Τι, ήμουνα. Τη μουσική έπαιζε. Έπαιζα. Nine Inch Nails, έπαιζα ε, Smashing Pumpkins στον πρώτο δίσκο, έπαιζα Metallica. Άρα έπαιζε hard rock καταστάσεις. Hard rock καταστάσεις. Και, Και έπαιξες... είχε να σου λένε για τις εξανθείς σου ναι. μπουκλέ. Ε, τότε, το σε σχέση με αυτό που φανταζόντουσαν ότι είμαι, εγώ ήμουν ένα κορίτσι με κατσαρά μαλλιά, αφάνα, Περφέκτο, κονκάρδε, δοκτωρ Μάτιν. Τώρα μιλάμε για τραγική κατάσταση. Δεν είχαμε μάθει ακόμα το λέιζερ, υπήρχαν όλα που ήταν σε, σε μια κατάσταση. Είχαν πολλά παντού. Και ήμουν σε αυτή τη φασούλα. Απόλυτα πολιτικοποιημένη και ροκ τότε, σε αυτή την κατάσταση. Επαναστάτρια και καλά. Κατερίνα, κάνει πάρα πολλά χρόνια τηλεόραση, έτσι. Πόσο έχει πια. Τώρα λογικά πρέπει να είμαι μία 18 ετία με 20 ετία. Πάρα... Ναι, ναι, ναι. Τόσο ναι, ναι. πολύ, ε. Άμι. Ε, άρα είναι σίγουρα ένα μέσο που τα αγαπά ξεκάθαρα 100%. Δεδομένο. Η τηλεόραση είναι πραγματικά ε, από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να ασχοληθεί. Αλλά το ξέρει κι εσύ, είναι από αυτά που είναι και τα πιο ψυχοφθόρα. Γιατί στην τηλεόραση όπω και να είσαι θα πρέπει να πει τώρα πατάω κουμπί, θα βγάλει τον καλύτερο με αυτό. Γιατί ο άλλο που είναι στο σπίτι δεν θα καταλάβει αν εσύ χώρισε με τον κόμενο, έχασε η ομάδα σου ή έχει, ακόμα και πιο σοβαρά ζητήματα που εγώ τα πέρασα, α πούμε. Ειδικό να κάνει <κυσκ του> ψυχαγωγία, γιατί στην ενημέρωση είναι λίγο αλλιώ. το να πω ότι είσαι πιο έτσι, ναι, ξέρει. Η ψυχαγωγία σε, θέλει. ναι. Αυτό έχει μια φθορά ψυχολογική τεράστια. Εγώ, α πούμε, πέρασα την ασθένεια του πατέρα μου μέχρι που έφυγε, την πέρασα όντα μέλο τηλεοπτική παρέα. Βέβαια και πάλι... Αυτό δεν εδώ... σου έκανε καλό. Να σε κάνει λίγο να ξεχνιέσαι, γιατί η δουλειά, εγώ πιστεύω, ναι. όταν έχουμε κάτι τόσο σοβαρό, μα βοηθάει. Σε κάνει να ξεχνιέσαι, δεν το συζητώ. Εγώ έπρεπε να πηγαίνω στην Ελένη και μετά να φεύγω να πηγαίνω για τι θεραπείε του μπαμπά μου. Είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά όταν είσαι με ανθρώπου που κατανοούν και καταλαβαίνουν. Που δεν σου λένε ότι, Ω, σε θέλω τσίτα και σήμερα. Τσίτα πίτα. Ε, όταν έχει και κατανόηση, ναι, βοηθάει πάρα πολύ η δουλειά. Ειδικά ξέρει και εσύ τι δυσκολίε που μπορούμε να περάσουμε και αν είσαι και δεν δουλεύει εκείνη την εποχή, είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά έχει και αυτό που άλλο σου λέει: Αχ, σήμερα δεν έχει τα κέφια σου και μπορεί να μην να έχει τα χέρια σου. Αυτό χίλια θα δω. με τρέλαινε εμένα, εντάξει. Είναι. Φίλαινε. Και δει σε ανθρώπου που έχουμε πολιτογραφηθεί ω κεφάτι. Είναι δύσκολο. Αυτό δεν σε εξαντλεί. Ναι, ε, παλιότερα πολύ περισσότερο, γιατί εγώ μπαίνοντα στην τηλεόραση, ήμασταν από τα πολύ χαϊδεμένα παιδιά που όλοι λέγανε Καλέ, είμαι νεγάκι που έχει τα χαρούμενα και αυτά. Όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτε φαλιάρε, ε, άρχισαν να μπαίνουν σε μια διαδικασία του γνωστού people pleaser. Θα σα κατα... Θα καταφέρω και θα σα ευχαριστήσω όλου. Μην όλες. φοβάστε τίποτα, παιδιά. Τι σα αρέσει εσά αυτό, Καγκούρικο χιούμορ, το έχω. Τι σα αρέσει πιο έλεγκαν, μην ανησυχείτε, θα πω για τον Κάρολο. Ε, γενικά να προσπαθήσει να το. Κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται να το καλύψει και από εκεί και πέρα έχω μια διαφορετική λογική στην τηλεόραση. Κατερίνα, πώ είσαι στο σπίτι. Ξέρεις, για να καταλάβει την ερώτηση, πώ το λέω, Γιατί μπορεί να μην γίνομαι κατανοητό. Δεν ξέρω, να σου περιγράψω. <laughs> <laughs> δηλαδή, ε, έχει πάντα αυτό το προφίλ το κεφάτο. Έτσι είμαι και στο σπίτι. Είσαι έτσι, ε. Θέλω να πω, στο σπίτι μήπω γίνεται μια αποσυμπίεση. Θα σου πω. Έχω τις μέρες μου που ε, με τις ε, πεσούρες που θα βάλω στο τη μάλα ματσίτα ή θα να είμαι και θα κάτσω στον καναπέ και θα ακούω όλη την ώρα το σιμούν και θα έρχεται αρχίσω... ξεγλίστρηση ή μόνο ο Πέτρα και εγώ θα κάθομαι έτσι και μετά σηκώνομαι με σαν, το, σαν, το, σαν το δράκουλα. Ε, κατά βάση όμως είμαι ένας άνθρωπος που είμαι, είμαι ένας... πώς να το πω... Είμαι ένα σκοτεινό άνθρωπο με φωτεινή διάθεση. Mm. Άρα ναι, είναι αυτό που λοιπόν μπορώ να φανταστώ για σένα: ναι. ότι είσαι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, δεν είσαι αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Δεν λέω ότι είσαι ρόλο. Όχι, απλά... είμαι λίγο ματσούκα ψυχοκόρε. Εκεί που γελάω, σκάω και μια φέντα, Όχι στο άνθρωπο. <laughs> ναι, παιδί μου, ότι ξέρει, όταν είσαι μόνη σου είσαι αλλιώ. Βγαίνει από συμπίεση. Ναι, 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 ναι. ναι, 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 ναι. έχει μια αποσυμπίεση. Είσαι για τον εαυτό σου αυτό το πράγμα. Αυτό αποσυμπίεση ακριβώ. Πάω λίγο στα προσωπικά. Τι παίζει. Κάποια στιγμή είχα δει ότι είχε κάποια σχέση. Υπάρχει αυτή η σχέση. Η σχέση ε, ετών. Είναι. Κοντα, με δύο χρόνια τώρα. Ετών. Ε, ε είναι και αυτή λίγο περίεργη γιατί η δουλειά του είναι γύρω-γύρω όλη στη μέση ο Είναι γύρω... σεφ και είναι, κάνει νομαδική μαγειρική. Άρα πηγαίνει. Βουνά, λαγκάδια κλπ. Πήγα και εγώ να το παίξω και είχα ήξερα. Μήπω είναι όρο να έχει και μία σχέση που να είναι και λίγο εξαποστάσεω. Λίγο. Ακούτε με, παιδιά, μαζευτείτε γύρω από τη Θράκα. Θα σα πει η Θεία Κατερίνα τη Συμβουλή τώρα. <laughs> Όχι κάθε μέρα μαζί. Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού. <laughs> Θα μου πει γιατί δεν αντέχει ο ένα τον άλλο. Όχι, αλλά γιατί η φθορά του καθημερινού δεν γίνεται να παλευθεί, δεν γίνεται να μην συμβεί. Εγώ θεωρώ ότι ή έτσι είναι το δικό μου το, το φασόν. Θέλω αποστάσει. Θέλει λίγο την ηρεμία σου και μετά για να πεθυμίσει και τον άλλο πάλι. Βεβαίω και βέβαια ανθρώπου που δεν ασχολούνται με αυτό που κάνουμε εμεί. Χωρί να γίνω μα ναι. θα ήθελε αυτό να επισημοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, θα, βασικά θα ήθελε κάποια στιγμή να. Να είναι νύφη τριγωνάκι. Ναι. Και, ο και αν όχι νύφη, κατάλαβε πώ το λέω, παιδί μου, να γίνει. Η νύφη πιο... του τσάκι. Ε... νύφη <σχει> του <τσάκη. σχει> ε, κοίτα να δει. Δεν ήμουν ποτέ αυτή τη κομφόρμα του με τη λογική του γάμου. Όχι για να το παίξω ροκ, αστάκ, δεν πάω εγώ, θα το τυποποιήσω. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ τον εαυτό μου με Ποτέ ρε παιδί. Α, μου. Γι' αυτό είπα, θα μπορούσε να είσαι στο Δημαρχείο, ναι, να υπογράφει. Ε, στην βέβαια... Ικαρία, να πάμε στην Ακαμάτα, στο Πανηγύρι και εκεί να πούμε: Κάντε και μια ανακοίνωση. Παναπανδευτήκαμε. Μπορεί. Έτσι το βλέπωσα. Δεν θα σου πω ποτέ, όπω και το ίδιο λέω παρότι είμαι τώρα 47. Μου λένε, ε, δηλαδή αν ερχόταν. Ναι, αν ερχόταν ένα παιδάκι, α πούμε, το... τα κότσια μου μου λένε ότι θα μπορούσα να έχω ένα παιδί. Έχω τις δυνάμεις, έχω το κέφι, αν αυτή τη στιγμή απρόσμενα έρθει κάτι, Σίγουρα για να είμαι 47 και να μην έχει συμβεί, δεν το, δεν, γιατί... δεν το έχεις κυνηγήσει. Ναι, Μωρέ, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπο που το θέλει αυτό το πράγμα, το πετυχαίνει στη ζωή του. Δηλαδή, το να θέλει, το ξέρει, την τυπική κατάσταση. Πολλά που. πράγματα όμω έρχονται και ξαφνικά εκεί που δεν τα περιμένουμε. Έτσι. Αυτό. Το και... θέμα είναι, η... αν εσύ το θέλει. Δηλαδή, αν είσαι open σε αυτό. Open, το είπα και Χάρη. Είμαι open σε όλα. Και το δη... θέμα είναι, δηλαδή, καταλάβει τώρα, μου συμμοδίγνει ότι είσαι open σε αυτό. Δηλαδή, θα το σκεφτώσουν ανεργόταν. Ναι, δεν είμαι αυτό που θα πει, όχι, δεν μπορώ και τα λατρεύω τα παιδιά. Σίγουρα όμω είμαστε και οι άνθρωποι που λε: Την άλλη εβδομάδα έχει το Μιλάνο του Μετάλικα. Τι! Φύγαμε! Αυτή έχουμε μια ελευθερία που δεν σημαίνει ότι δεν μα αρέσουν, δεν αγαπάμε τα παιδιά. Έχει, σημαίνει ότι έχουμε λίγο καλομάθει στην ελευθερία μα. Μ' άρεσε ο που μου απάντησε. Θέλει να φέρουμε κι άλλου στην παρέα μα έτσι να. Του χωνεύω. Τι. Του χωνεύω. Μεταξύ μα νομίζω πω όχι, αλλά τώρα για χάρη τη εκπομπή νομίζω Χριστέ θα του θα μου το κάνει εσύ, η εδώ μέσα. Να του φέρουμε. Ε, θα του φέρουμε άμα κοτάνε. Λε. Ναι, να έρθουνε. Ωραία. Θα σηκωθώ τώρα και θα φέρω στην παρέα μα δύο πρόσωπα που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ωχ, οχ, οχ, οχ.